Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Ναι, αγάπη μου, χρειάζομαι σαν απεγνωσμένα. Ζαλίζομαι. Εν το περίμενα. Κι όμως, αγάπη, είσαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος. Αλήθεια, που τις 2-3 φορές που συναντηθήκαμε, ναι, κατάλαβες ότι είμαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για σένα. Ξέρεις, τόσο καιρό που είμαστε μαζί, ναι, κατάλαβα ότι χρειάζεται μόνο ένας άνθρωπος για να αλλάξει η ζωή του ανθρώπου. Κι εγώ αυτόν πιστεύω. Ζητά γενικά, ρε άντρο. Ναι, πεθαρά μου. Η Άντζελα Δημητρίου. Ναι, έκαμε ένα αποτρίχωση σε μια πελάτησα με κάτι πόθηκα. Τι είναι τα πόθηκα. Έναν 60 το ένα. Έναν 60 και έναν 63 20. Ω, mon Dieu. Ήρθε ο άντρος πίσω. Τελειώσαν όλα. Τέρμα τα διαλύματα. Τέρμα τα σκολάματα πιο γλύωρα. Τέρμα η ανέμελη ζωή. Ακούν τα εστέρκα πάνω. Αύρουμε τα μπρίφη, ξεκίνησουμε να γράφουμε προτεραιότητες με τα μπρίφη. Πρέπει να πιένουμε στην ώρα μας τα ραντεβού, αν δεν καθυστερούν τους πελάτες. Άμα τελειώνει μια δουλειά να πιορνούμαστε αμέσως. Πρώτη μέρα δουλειά, επόσπασε μας. Έμασε μήνα με μέσες, με κόκκαλα. Δεν έχουμε άλλη λύση, Τόμι μου. Θκιώξε τον να πάει στο καλό. Εγίνεται ρε, νόν περιπέζουν ύστερα μαθευτούτε θκιώξε τον καμπρόν του. Θα του κάνω με ένα απεργία. Απεργία, να αρέσκουν οι απεργίες. Ναι, να σου φέρουν και τον έαντα να σου πει τα νερό να κάνεις έτσι πράγμα. Άστορε! Πάτα του, μην αφήσετε! Της μάνας η καρκιά πονή, της πεθέρας ξοπέτσι, εν την αλήθεια μου λαλώ, νιώθω και γιώνει έτσι. Θόρε το τσιν το γιούδι μου, που υποφέρει τόσο, που βασανιέται, που πεινά και πώς θα το γλιτώσω. Το γιο μου τον ετύλιξεν με τα καμώματά της και δεν βρίσκον επαμόν με τα πόματα της. Έγκανε πόνα ξόρτωτη, νόμιζει κάποια ένι, αλλά εμιά πελώσουσου, μια πελοαπωμένη. Καλημέρα. Άπη μου, ότι είστε. Εχτες, μωράκι μου. What? Ήρθες εχτες που τα πλοία. Ναι, αγάπη μου. Και ήρθες και εξάπλωσες δίπλα μου χωρίς να με ξυπνήσεις. Βασικά, αναισθησία ρε μωρό μου, να σε περιμένω εγώ τόσο καιρό να έρθει και εσύ έρθει και να με... Μωρό μου. Έψες τη νύχτα, ευχήγε και πήγε και φάει πίτσα με τη Λούση, ναι. Πριν πιες με τη Μεριάν και είδε μια γαλλική ταινία που δεν σου άρεσε. Ήρθε σπίτι, είπες μου πως επέρασες, ευκάλες τα ρουχάκια σου, έβαλες πουζαμούλες, εξάπλωσες δάμε δίπλα μου και σημήθηκες. Α, εγώ νόμιζα πως ήταν όνειρο. Όχι, αγαπούλα μου, δεν ήταν όνειρο. Επίαμε καθόλου εχθές στην Αθήνα και αγόρασα μπότες και τσάντα ροζ με χεράκι να σημαίνει που την Ερμού. Όχι, αγαπούλα μου. Άρα το ότι επίαμε στην Αθήνα ήταν όνειρο. Κρίμα. Εν πειράζει όμως. Αγάπη μου, καλώς όρισες. Περίεργο. Πού είναι τα κουταλάνκια σου τα πυρούνια? Μήπως στο νεροχύτη? Όχι, να πελάνω. Εξαφανιστήκαν τα κουταλάκια μου και τα πυρούνια. Καλημέρα, μωρό μου. Γιώργο μου, συμβαίνει κάτι πάρα πολύ περίεργο. Εξαφανιστήκαν τα κουταλάκια μας και τα πυρούνια. Πού είπε? Εν ξέρω. Μήπως είναι μέσα στο νεροχύτη στελερωμένα? Όχι. Μήπως τα πετάξεις κατά λάθος, μωρό μου. Γιώργο μου, γιατί να τα πετάξω? Λάλης να μας τα εκλέψα. Γιώργο, ποιος να μας κλέψει τα κουταλάκια και τα πυρούνια? Ναι, αυτό να μου πεις. Μπορείς σε παρακαλώ να πάρεις τηλέφωνο τη μάμα σου? Θέλεις τη μάμα μου?
Όχι, αγάπη μου, δεν τη θέλω. Αλλά αφού είναι να κάνεις την καθιερωμένη κλίση προς τη μάμα σου για την καθιερωμένη καλημέρα των 7 και 20, σε παρακαλώ, ρώτα την έτσι που περιέργεια. Πατέρα, μωρό μου, τι σχέση μπορεί να έχει η μαμά μου τώρα με τα κουταλάκια μας. Εντάξει, αγάπη μου, εσύ ρώτα την που περιέργεια. Ναι. Έλα, ρε Μοχάμετ. Ένα λεπτό, ρε. Ένα λεπτό, ρε Μοχάμετ. Ένα λεπτό, ρε. Έμουν να γράψω, ρε Μοχάμετ. Πέ μου, ρε. Και κάνε ένα δευτερούι. Σου ρε φρουσά. Ένα λεπτό, ρε, παντού τώρα σου. Άντε. Ναι. 6 λίτρα stabilizer. Έγραψα το, παρακάτω. 4. Άσπρο. Ναι. 3, 8, 4. Ναι. 58. Α, 18. 18. Εντάξει, ρε. Εντάξει ρε, μην είσαι εννιά ρε, εντά τα πάρω για τον πάμπο. Εντάξει ρε μου χάτη, έχει γεια ρε, έχει γεια, πάτε γεια. Όλοι βαστού τάπλε, εσύ γράφεις παστερολά, αλλά λένε να πιέτσι ο πάπι. Πάρε πρέξει σήμερα μαντρά, ούς σου έφρος, άδε. Εντά μου είναι κατοχή παντού. Τέλειο να πίνει το κολέγιο. Καλιό. Καλημέρα παπάκι μου. Άσου σαούλα μου, καλημέρα σαούλα μου. Άτε ρε Σαούλα, ρε Σαούλα, ρε Σαούλα, πού να το αυτό ρε Σαούλα. Τι έκομαι. Μην τιμήσεις τη μάνα σου διαψουλίστηκε σαν. Γιατί. Γιατί πάει ο γάτρα, μην με βράσεις τώρα σου άλλο τη μωρία. Ας έχω μια μνάχτρα να έφαγε με τσίδω με τίποτε. Μαγιά μου κι ωρε. Πέ μου, Γιωδημό. Καλημέρα, μαμά μου. Πώς είσαι σήμερα? Καλά, γιέ μου. Μαμά μου, να σε ρωτήσω κάτι ασχέτο. Ήρθες που το σπίτι μας τίποτε σήμερα? Όχι, γιέ μου, δεν προλάβα. Ρώτα την εχθές. Μήπως ήρθες τίποτε εχθές? Ναι, γιέ μου, ήρθα εχθές το δίλης. Ξέρεις, συμβαίνει κάτι πολλά παράξενο βασικά. Εξαφανιστήκαν τα κουταλάκια μας. Και τα πυρούνια. Και τα πυρούνια μας. Μήπως, λέω μήπως, είδες τα πουθενά? Επέταξα τα. Τι, μητέρα, γιατί έπαιταξες τα κουταλάκια μας και τα πυρούνια? Ήτανε εγωμένα. Τι? Σκουριασμένα, ρε μωρό μου. Χρυσή μου, ο Γιώργος μου έκαμε τέταρον το 2013. Τσάκαρα το, που το βιβλιαράκι των εμβολίων. Τα κουταλάκια σου και τα πυρουνάκια σου ήταν αγιωμένα. Τι θέλεις, να μου πεθάνεις το παιδί μου? Γιώργο μου, έλα που ποδά, αγάπη μου, να σου κάνω πρόγευμα. Γιατί αν μείνεις μες στο σαγλόσπιτο της, να ψαγευτείς. Το πιστεύω. Εντάξει, ρε μωρό μου, για το καλό μας που το έκαμε. Για να μην πεθάνουμε. Σαούλα, μόνο ο άντρος. Δουλειά. Δουλειά. Χρυσόστομο τσάπας παντός είδους εργασίες κουτσοδούλια και όχι μόνο λέγεται. Έχει ώρα μπορεί. Σαούλα, έχει ώρα μπορεί. Και λεπτά. Και ώρες. Απανάια μου αρκέψαμε. Μάλιστα. Άκου, άκου ρε μωρό μου, τι λαλή δαμέ. Το βακτήριο κλωστρίδιον του τετάνου, το οποίο παράγει την νευροτοξίνη τετανοσπασμίνη, περιέχεται στη σκουριά. Το κλωστρίδιο. Ναι, του τετάνου. Το μικρόβιο αναπτύσσεται, πολλαπλασιάζεται και οι τοξίνες που παράγονται από το μεταβολισμό του φτάνουν στα γάγκλια των νεύρων, τα ερεθίζουν, τα παραλύουν και προκαλούν τετανικούς σπασμούς. Το κλωστρίδιο. Ναι, του τετάνου. Καθώς αναπτύσσεται η λίμωξη, αρχίζουν να προκαλούνται μυϊκοί σπασμοί. Άρα δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να μου πεις. Άρα ρε μωρό μου, ευτυχώς που ευρέθηκε η μάμα μου και πέταξε μας τα λιωμένα, τα σκουριασμένα τα κουταλάκια. Φτηνά την εκλειδώσαμε. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Αμάνα μου ρε άντρο. Καΐσι που πάχαμε ρε άντρο, καΐσι. Καλημέρα, αρκίζες. Ξέρω τώρα ότι αρκίσα, αρρώστησε ο Κούλης ο μωρός και πήγαν πρώτες βοήθειες. Ο Κούλης. Ναι, αρρώστησε ο Κούλης, πήγαν πρώτες βοήθειες, αλλά είναι καλά τώρα, δεν έχει έννοια. Τι έπαθε ο Κούλης? Έτιαν τον ένας πόνο μες τέτοιες, έτσι παντού, έζωσαν τον παντού, έτιαν τον ένας πόνος έτσι, και σφύρουν έτσι, θα κάνουν έτσι, βγάνε το κομπρέζο. Μα ένας πόνος, εγώ κατάλαβα το γνώρισα, εγώ είχα το χρώμα του, ούρβαλο μέσα από το έπαιρο πρώτες βοήθειες, εγώ κάτω να σου μάνα, είναι εντάξει τώρα. Ο Κούλης. Ναι, ο Κούλης. Ο Κούλης. Ελίδωσα το ρέντρο. Καλό.
Ήσου ρε σου! Ήμουν μέσα ρε, βίδωνα τον προβολέα. Γιατί τον προβολέα λαρί. Κατάλαβα να μου καταλάβεις. Ωε ρε, και για τον κουλί μου λέω, και τόσο κουλής. Ενώ κουλής. Για ποιον κουλί. Για τον άλλον τον κουλί, όντου τον κουλί, τον δικό μας τον κουλί. Ας άλλον κουλί. Άλλος κουλί, ποιος κουλής, ο Νικολάου ο κουλής. Όχι ο κουλής ο Νικολάου ρε, ο κουλής ο Παύλου ρε. Ο κουλής ο Παύλου ποιος είναι. Δεν ξέρεις τον κουλί τον Παύλου ρε, βριάζεις με το ράμι, πια τα νεύρα τα σιρούλα είσαι απάνω. Ο κουλής ο Παύλου ρε, ο παίχτης της Ομόνια ρε, παιχταρά ρε. Ήταν στην ΑΕΚ του και πήγαινε στον Πανιόνιο και πιάνε τον πον Πανιόνιο το 2007 και φέραμε τον στην Ομόνια. Παιχταράς ο κουλής. Ήσου μητσί δεν το αν θυμάσαι σου. Το 2007 που ήταν, που τον έφερα στην Ομόνια, ο κουλής τον Παύλου. Αγάπη μου, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Μόνο μου και υπόσχομαι ότι σήμερα θα πάω να αγοράσω άλλα κουταλάκια. Και πυρούνια. Μόλις με πήραν τηλέφωνο από την εταιρεία που επέρασα για interview την περασμένη εβδομάδα. Ρέγα μου, όσον αφορά τον το θέμα, θεωρώ ότι έκαμες βεβαιασμένες κινήσεις. Δηλαδή, πάντα ήσουν κάθετη στο να εξασκείς το επάγγελμά σου. Εν τούτο που θέλεις, τι άλλαξε τώρα. Δεν ξέρω, οι λόγοι είναι πολλοί, τέλος πάντων. Επήραμε τηλέφωνο και είπα μου αύριο να περάσω από ένα δεύτερο interview. Εμείνα με τρίτσο, πρέπει να επιλέξουν τον ένα. Ναι, αλλά δεν μου απάντησες. Εν τούτο που θέλεις. Ναι, νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να πάρω πιο σοβαρά τη ζωή μου. Ξέρεις, ένα πράγμα που θαύμασα πάντα σε εσέναν ήταν ο αντισυμπατικός σου χαρακτήρας. Ήθελες να διδάξεις γιόγκα. Τον το πράγμα σε έκαμε ευτυχισμένη. Νομίζω να σε έκαμε ευτυχισμένη να είσαι δικηγόρος σε μια τεράστια εταιρεία. Δεν ξέρω, αν μη τι άλλο να προσπαθήσω. Οφείλω το στον εαυτό. Ναι, αλλά πάντα έλεγες ότι η χειρότερη περίοδος της ζωής σου ήταν τότε που ήσουν ασκούμενη δικηγόρος. Ακριβώς. Όπως το είπες, ασκούμενη, έκαμνα την πρακτική μου. Δεν ανέλαβα ποτέ δικές μου υποθέσεις, δεν έλαβα ποτέ δικές μου αποφάσεις ούτε εισηγήσεις. Ήμουν απλώς σε ένα γραφείο και έπαιρνα και έφερνα φακέλους. Και έκαμνα τις εξυπηρετήσεις στον δικηγόρο. Δεν ανέλαβα ποτέ δική μου υπόθεση για το λόγο ότι δεν είχα την άδεια να εξασκήσω ως επαγγέλματος. Και όταν έγινα πια δικηγόρος, δεν εργάστηκα ποτέ. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να κερδίσω το χαμένο μου σεβασμό. Μα που ποιον να αποκτήσεις σεβασμό, μωρό μου? Που τον εαυτό μου. Ρε μωρό μου, νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε ήρεμα πάνω σε τον το θέμα. Θεωρώ ότι είναι πολλά βεβαιασμένη η κίνησή σου. Ίσως να περνάς μια κρίση ταυτότητας. Λοιπόν, Γιώργο, αποφάσισα το. Να πάω στο interview. Okay. Αφού το αποφάσισες, εγώ να ξέρεις ότι να είμαι δίπλα σου για να σε στηρίξω. Ευχαριστώ. Καλώς όρισες, καρδιά μου, με τραγούδια τα... Καλώς όρισες, αρνητικέ σκορπιέ. Καλημέρα. Το ωράριο θυμάσαι το ή να σου θυμίσω. Εγώ φταίω ρε, που σου έφεραν μπαλόνια, που έφα τη ζωή μου για να σου διοργανώσω πάρτι, που σου έκανα surprise party. Έφα τις ώρες μου για να νιώσεις εσύ αποδεχτός και αγαπητός. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το πάρτι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τραγούδια, ευχαριστώ που με κάνεις να νιώθω ευπρόσδεκτος, αλλά δαμε δουλειά σαν κύριε. Άντε ρε, μου αρκέψε πριν πρωί να βάλω νέδωρα. Οκ. Για χάρη του Τόμι μου, καταπίνω την ευχαριστία και την προσβολή. Αλλά έτσι για να ξέρεις, κύριε αρνητικέ σκορπιέ, εγώ πρωί-πρωί επιά στο θέατρο. Για θέατρο, ρε. Τι είναι που σας άσαμε. Τελείωρε στο θέατρο, εσύ γνωρίζεις τους μήνες που τελειώσαμε το θέατρο. Εσείς σε τελειώσετε. Εγώ λόγω φόρτου εργασία δεν τελειώσα. Ένα λεπτό. Εσύ τόσο καιρό που τελειώσαμε και εσύ ακόμα έχεις δουλειές ατέλειωτες στο θέατρο και τώρα μου το λαλείς. Τίποτε το σοβαρό. Να μου φύγες πίσω, ρε. Τους νηπτήρες σου δεν είχαν νερό να πληθούν. Με πού λένε ρε φύγες του νηπτήρα, πως πριν ήρθαν να σερκάλουν τα πλάσματα και ήρθαν να τον καιρό ρε. Διευκρινίζω, δεν ένωσα τους νηπτήρες των καμπαρινιών. Και ναι, οι ηθοποιοί όπως σας είπα δεν είχαν νερό να πληθούν και εγώ έπιανα κάθε Παρασκευή και έπαιρνα τους δυο πακέτα μορομάντιλα για να πλυνίσκονται. Και επίσης είπα τους να ανεύκονται από σπίτι τους. Εν είσαι σωστός επαγγερματιά ρε Σάκη, τούτον έχω να πω. Εσύ να κλείσεις το στόμα σου για να μην ανοίξω εγώ το δικό μου. Γιατί να μην ανοίξεις το δικό σου, έχει ο κούλης δουλειές αδικιώτες. Ρε ο κούλης είναι επαγγερματίας. Πεμασκούλη. Τι είπατε ρε πελάρες του Σάκη. Ναι, πελάρε στο Σάκη. Εσύ δύο μήνες που τον παίρνουν από το θέατρο, και λένε ότι εσύ δύο σανίδες που ευκήκαν από τη σκηνή του θεάτρου. Ανοίξε τρύπα, και οι ηθοποιοί παίζουν θέατρο και πέφτουν μέσα.
Και ο κύριος Ποποδά παίζει πελό. Και σήμερα λουλούδια. Αφού μας έκαμε στη χαρά να μας τιμήσεις και δεύτερη συνεχόμενη μέρα με την παρουσία σου. Έλα, σταμάτα, αφού το ξέρεις ότι είναι χαρά μου να παίρνω μαζί σου στα μεσημέρια μου. Πώς πέρασες τη μέρα σου στη δουλειά? Θα ήθελα πάρα πολύ να πω μια χαρά, αλλά... Αλλά... Πέρασα τη μέρα μου εξηγώντας τον Μελίν ότι δεν μπορώ να του εκδώσω άδεια μεγαφώνων για να πουλά κολοκάση. Τραβάτσες, γαμπός. Φτάνει όμως με τη δουλειά. Τι θα με κεράσεις? Ό,τι ποθεί ψυχή σου. Νομίζεις είναι υπερβολικό να πιω για δεύτερη συνεχόμενη μέρα μπύρα? Ναι, να καταντήσεις αυκολική. Σοβαρά? Να μου να σου κάνει μια μπύρα. Εξάλλου εσύ έφυγα να την πιείς με την ησυχία σου. Σε πολύ όμορφη σήμερα. Καλώς τον! Γεια σου, σαβούλα. Είμαι πολλά χαρούμενη, κυρία Αγγελή μου, επιτέλους! Τελικά ο άντρας μου ήρθε είναι ψες και εγώ δεν είχα δώρο να του δώκω. Εγκοριτσάκι, ναι, ναι. Εννοείται, είπαμε, ναι. Τέλεια! Ευχαριστώ, κυρία Αγγελή. Πάμε μέσα να την πάρουμε στο δωμάτιο. Τι σκέφτεσαι? Απλά νιώθω πολλά τυχερός που σε έχω στη ζωή μου. Κι εγώ. Μάξι, μιλώ δίπλα σου, είμαι πιο χαρούμενος άνθρωπος του κόσμου. Νιώθω μια απίστευτη ηρεμία και δεν θέλω να τη χάσω. Δεν θα τη χάσεις. Ναι, ακριβώς, για να μην το χάσω. Πού είσαι ρε Μυρί, γεια σου Πετρά, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Ένα θέμα κακά μου, καλώς το Χρυσόστομο. Γεια σου Χρυσόστομο. Αγία μου, κοπήκαν τα κόκκαλα μας, ακόμα ένα τέσσερα νάρτιο άντρο και ούρα, ούρα, ουλιά, δουλειά, δουλειά. Να μου αρέσει Πετρά, σου σκολάες. Ναι, Χρυσόστομο, σχόλασα. Γιατί βλέπει κιόλας. Πάντως αν λέει για φαΐ μου, ότι δεν έρθω στο μέρα ψεκάρθουνα σήμερα. Ε, και ο πήρες καλό. Αφού είναι ψεκάρθουνα, ρε. Ε, ρε, τι μετά, ποιο μέλα δώσω. Μα ποιοι να πείτε. Δεν ξέρω, φρασίουλα, μητά. Ε, φρασίουλα. Ελά, ρε. Λοιπόν, Τόμι, μη διανοηθείς ξανά να μου πεις να οδηγήσεις το παλιό μπανάλ μπάνσο, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Ω, γεια σου, ξινούλα μου αγαπημένη. Γεια σου και εσένα, παιδί του λαού. Κάτσε, ρε, και με μπουρμουρά, ρε. Θα το ρε, μερί, δεν τε πήρε. Λοιπόν, Ευφροσύνη Παναγιώτα μου, αυτόν είναι το καινούργιο σου δωμάτιο. Θέλω να νιώθεις άνετα και ό,τι χρειάζεσαι να μου το λες. Εγώ, Ευφροσύνη Παναγιώτα μου, σε αγόρασα γιατί πρώτον, η μαμά μου δεν θέλει σκυλάκια και κατάκια, γιατί όπως λέει, ανακατσά και ξημερίζονται και το σπίτι. Άρα, Ευφροσύνη Παναγιώτα μου, αφού εσύ δεν κάνεις πιπί σου ποτή και ποτά, είσαι ιδανική επιλογή. Δεύτερον, ο λόγος που σε αγόρασε, Ευφροσύνη Παναγιώτα μου, είναι επειδή είσαι το δώρο έκπληξη στον άντρο μου. Ξέρεις, Ευφροσύνη Παναγιώτα μου, ο άντρος μου πάντοτε ήθελε έναν κατοικίδιο σαν και σένα, αλλά η μητερούλα Μάρο, που μάλλον θα σου την γνωρίσω αύριο, δεν τον άφηνε να αγοράσει. Αγούλα μου, τώρα που θα έρθει ο άντρος μου, ο παπάκης του δηλαδή, θέλω από σένα να δείξεις τον ανάλογο ενθουσιασμό. Δηλαδή, να του κάνεις τα ζάκια, να πηδήξεις πάνω του. Ξέρεις εσύ. Αχ, ξενισμένη μου αγάπη, ξέρεις τι παίρνω αγάπη μου, ξέρεις τι έχω. Πέλο μαγνή, που τη μια είναι ο Τόμις, που τη άλλο ο Κουλουρένος. Και ξέρεις τι συνέβη και σήμερα. Guess what? Τι? Επέστρεψε η πηγή της αρνητικής ενέργειας. Ο άντρας. Γι' αυτό μάνα μου τσοχάλασε το βαν. Τέλος πάντων, μας άρχισε τα δικά μου. Πέμπτα δικά σου. Το αμόρε, τι γίνεται. Ναία μου, πόσο τερκαστή που είσαστε. I love you, Paul. Ή, πού το που ρωτάς τη συμπεθέρα τώρα, ρε. Hello, είμαστε φίλοι. Ταιριάζουν τα χρώματα της άβρας μας. Πέτω, αγάπη μου, πέτω. Αλλά πού να καταλάβει μάνα μου σου που χρώματα της άβρας τούτος. Το μόνο χρώμα που ξέρει είναι το πράσινο της ομόνια. Ή, λίγα λέει, σιλάκα. Άντε, ρε κοπέλια. Ή και μπήρες σας να βάζεις το καλό. Μα θα φάμε δάμε, έτσι πάνε να ξαναξεπαρκάρω το βάνι, έτσι πάνε να το παρκάρω. Μόλις βάλω την πισινή, έκανε... Με μουρμουρά, δάμε, θα φάμε. Αφού είναι ψακάρκουρα. Μυρί μου, μήπως να τα ανάψεις.
Αν κάποιο που να τα ανάψει, μπορεί να φέρει κάτι τη να τσιμούμε γιατί είμαι σε διατροφή και πέρασε το τρίωρο μου. Ναι, ωραία, κόψε την ντοματούα, λέω χαλουμπούλι, λουτζουά, τσάτα τη μέση. Εσύ τσε γιέ, συνισμένη μου αγάπη, ξέρει πόσο σημαντικέ είναι οι αλλιέ στη διατροφή μα. Δεν έχουν πολλέ θερμίδε. Όχι, αγάπη μου, μύθο. 10 μικρέ και 6 μεγάλε αλλιέ περιέχουν μόνο 45 με 50 θερμίδε. Είναι η νέα υπερτροφή. Μειώνουν, ρυθμίζουν χολυστερόλε, αρτηριακέ πιέσει. Έχουν και μέσα ποντεντέ ίνε. Ναι, φυτικές ίνες. Είναι πηγή φυτικών ίνων. Και επίσης, όταν τρώεις ελιές, μειώνεις το κίνδυνο να πάθεις διάφορες ασθένειες. Π.χ. Αλσχάιμερ. Άρα, ρε ελιές ελιές, ρε Μύρη. Διότι να γλιτώσουμε και το ατσάιμερ, κατάλαβες. Μια από τις συγκέντρες σαν τη γιαγιά μου, ξαέρφη της, είχε μόνο το ατσάιμερ, πέθανε από το ατσάιμερ, κατάλαβες. Όχι, είναι με ατσάιμερ που είχαν. Πέσε μου χάρο και πέθανε. Όμως είσαι και από τον ατσχάιμερ. Σε και εγώ κάποτε κάνω ότι έχω τον ατσχάιμερ, άμα έχω έτσι άμα δυσκολεύω με τη φρόσα, κάνω οξιάνο. Ελείψα μου έλλειες. Τι άντε κάνω. Κόψε λίγο χάλι μου, λίγο τζούα, λίγο ντοματούα μες στη μέση, άντε ρε. Και θόλωσε το δίπου μου η πίνα. Θόλωσε το δίπου μου η πίνα. Αγάπη, τώρα που έφυγε πέμπτο, προσέχεις, αγαπάσαι, παίρνεις σε περιπάτους, κάνεις σε εκπλήξεις, πάτε μες στα λαγκάδια και τα βουνά του, κάνετε περιπάτους. Σάκη, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Αγάπη μου, με της κυβέρνησης, που προσωπικό είναι ενδιαφέρον που ρωτώ. Θα σου διαφέρω με τον Θεό, ρε. Είναι σου λαλή, έλεγα τα προσωπικά, τον κάθε ξένο. Εγώ μια συμπέτειρα. Φέρα σου τα ρούχα του άντρου. Οκ. Έχεις κάτι. Επρόσεξες κάποια αλλαγή μέσα στο δωμάτιο μου. Είναι αλλαγή. Κάτι καινούριο που εμπήκε. Ναι, τον άντρο. Εκτός που τον άντρο. Κοίτα. Κύριε Λεΐσο ρε σαβούλα, εγκαρτώθηκε και ακόμα αγοράζεις παιχνίδια. Ευφροσύνη Παναγιώτα μου, εσύ δεν είσαι παιχνιδάκι. Έτσι είναι η μάμα μου. Αλλά εσύ δεν θα της δίνεις σημασία, εντάξει. Αβούλα μου, εσύ έχεις εμένα που θα σ' αγαπώ και θα σε φροντίζω. Αγάπη μου! Άντε έξω αν είπα λίγε τράπτσου, μη χάλε με κελιά. Α, φτάσετε δηλαδή. Κάτι έγινε. Να, τα πάτε στο κάτω. Μυρί, μη γίνεσαι αγενής. Αγενή δεν το λες, ούτε είναι η underdog typical Κυπρέων. Γοητευτικό λαϊκό παιδί του λαού μάλλον. Εγώ πάντω έτσι μα το χάζει δεν τρώγε να μπει τα σουβλά για ρέθρα σίγουρα. Εγώ να βαρύνει και θα μπορεί να δουλέψει με εδώ. Ναι, έχει δίκιο ο Μυρί, στη δουλειά καλύτερα να τρώμε κάτι ελαφρύ. Μα ποια δουλειά να αγάπη μου, ο Τόμι στα σχολά σε μιλάει. Αλλά να σου επιθυμίσω, Τόμι μου, ότι ο Αρνητικούλη, ο Γαμπρούλη, ο Αντριούλη, επειδή για διάλειμμα με τη χαρτωμένη του, για να επιστρέψει στην αποθήκη, δεν θα μα έβρει τζάμε και θα μουρμουρά. Του άλλη να μπει να λέει. Έτσι ο άλλο μέσα με θα βάλω. Δέκον αγόρι, μήπω δεν θέλει να μα εξυπηρετήσει. Μόνο μου, όπως θέλει να μείνει μόνος με τη ξινούλα και κάνουμε το χαλάστρα. Σας παρακαλώ. Αγάπη μου, ξέρετε όλοι τι τάχετε. Άρα να δοκιμάσουμε την ψησταριά μου, πας στην γωνιά, ρε θρασί μου, ρε. Άντε πάμε, γιατί να με πελάμεις ότι πεινάτσο δεν φάεις τίποτε. Άντε, εσύ με τραπινά να σου δούμε τίποτα φάεις. Όχι, Χρυσόστο, με ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Πάντως να πάτε στο καλό και καλή σας όρεξη. Άντε, πάμε. Επιτέλους μου. Έλα, και επιθύμησα σε... Κι εγώ επιθύμησα σε αγαπούλα μου. Αλλά τώρα πρέπει να σου δείξω κάτι. Όχι μωρό μου, δείχνεις μου μετά. Έλα. Όχι, όχι, αγάπη μου τώρα. Είναι πολλά σημαντικό. Είναι έκπληξη. Άντε, άντε, ρε μωρό μου, δείξε μου, άντε. Τι ήθελες πάντοτε να αγοράσεις και η μητερούλα Μαρό δεν σε άφηνε. Μα τώρα. Όχι ρε αγάπη μου, κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Τζέσκι. Όχι ρε αγάπη μου, κάτι ζωντανό. Ζωντανό, Ιγκουάνα. Άλλο. Άλλο. Α, κουφί. Τα-τα! Δεν το πιστεύω. Πίστεψε το. Πού το βρες. Που τον κύριο Γιάννη Αγγελή. Μάνα μωρό 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 μου κατήσει μας που η μάμα σου. Γιατί. Είναι γιατί ρε μωρό μου δεν θυμάσαι τι έγινε πέρσι το καλοκαίρι. Άντρα! Παναγιά μου δώσ' μου δυναμή να αντέξω. Άντρα! Τι έπαθες μητέρα.
Έχει μισαρόν και φούμε τους πολλά. Που γίνουν μητσούς τους καφέ. Ναι, αλλά τους είναι τεράστιος, είναι ο κροκόδιλο. Πού είναι το. Δεν ξέρω. Ήταν πας στον τοίχο. Ρέμισε, ενώ έβρομαι, περίμενε. Πιάς με πάνω σου. Συγγνώμη. Πιάς με πάνω σου. Μητέρα, θέλω, αλλά νομίζω εσύ σέσον. Πιάς με πάνω σου τώρα, λαλό σου. Εντάξει, έλα. Ακόμα πονώ το σπόντιλο μου που γίνει ημέρα. Ρε μωρό μου, εν τους μισαρούς που νεκατσά η μάμμα μου. Ρε μωρό μου, φοβάται ένα μισαρού είσαμε το δαχτύλι μου και φοβάται ολόκληρο πράγμα. Αγάπη μου, εν και φοβάται η μάμμα μου. Απλά να κατσά, επειδή ξέρεις εσύ γίνον το πρόβλημα με τα μικρόβια. Αλλά τούτον το μωράκι είναι εδώ, είναι πάρα πολύ καθαρό. Εξάλλου, έδειξα τη στην. Πότε? Πριν λίγο, όταν ήρθε να φέρει τα σιδερωμένα σου. Και τι σου είπε? Τι μου είπε? Α, ναι, είπε μου ότι εχαρτώθηκα και ακόμα αγοράζω παιχνιδάκια. Α, έτσι εξηγείται ρε μωράκι μου, άρα δεν κατάλαβε με την έρπετο. Κατάλαβε. Και σου είπε τίποτα? Ούι, αγάπη μου, λαλό σου, αφού ξέρεις τη μάμα μου. Αν δεν γυρίζει μέσα στο σπίτι το ζωάκι να της τα ξημαρίζει, είναι κόφτη. Έδειξα της την και δεν είπε τίποτε. Ναι, τέλος πάντων, αφιβάλλω, αλλά... Καλά, πώς θα τη μεγαλώνουμε, τι την ταΐζουμε? Α, μην ανησυχείς αγαπούλα μου, γιατί εκανόνισα και για τούτα θα έρθει σε λίγο ο κύριος Γιάννης και θα μας δώσει οδηγίες. Εκανόνισα τα ούλα, αφού ξέρεις μια αγάπη μου, μια πάρα πολύ οργανωτικός άνθρωπος. Ναι, καλό, εκανόνισες τα ούλα, εκτός που να πεις της μάμμας σου για το ερπετό. Αγάπη μου, σταμάτα να αρκέψεις πάλι να κάνεις όπως έκαμνες με τον Νατσό. Ακούεσαι. Θέλεις που την πρώτη ημέρα που ήρθες στο σπίτι μας να νομίζει ότι δεν είναι ευπρόσδεκτη? Αγάπη μου, έμα ακούει, εγκουφή, γι' αυτόν εγκουφή, επειδή δεν ακούει, εγκουφή. Άντρος, σταμάτα. Τον Νάτσον ελάλε στο σίλο. Τώρα το καημένον το μωράκι λαλεί στο κουφί. Τα νύπια με τη λεχτική κακοποίηση. Απολογούμε για την διακοπή. Ποια διακοπή, στη δουλειά σου είμαστε. Ίσως καλύτερα να σε αφήσω να δουλέψεις. Όχι, σήμερα είσαι εσύ η προτεραιότητά μου και θέλω σε δάμε. Λοιπόν, Ερή μου, θέλω να σου πω κάτι. Α! Ένα μου, κύριε Μυρί. Ένα θέμα τα κακά. Να μωρέ κουλί, πω σωστά. Χαίρετε, κύριε Αϊκούλη. Γεια σου, συμπεθερά του συνεργάτη μου, τον οποίο συνεργάτη μου ήταν να με πόξω. Και ξέρεις να μου είπεν κύριε Μυρί. Να μου σου πέρα κουλί. Ότι να ψες καρδούνα ρε. Ένα ψαρε. Ναι, αλλά και χτες το ίδιο πράγμα μου είπε και εγώ ήρθα σήμερα γραφώ σου βλάκια. Ένα ψαρε, είπα ξύπα. Α, έγινε την κυρία συμπεθερά του συνεργάτη μου. Α, εμένα ξέρεις με, και αρέσκει μου να παίρνω και να φέρνω κουβέντες. Αλλά όλος το ανθρώπου μου δίτσαν είναι. Είπες κάτι κύριε, εδεσμεύτηκες κάμε το. Αλλιώς είναι πολιτικός. Το λοιπόν ρε κουλί, ένα ψακάρτο να το ρωτώ μέσω. Μερίνε, να ψοπόψει, άμα θέλεις ένα απόψε να φάεις. Έγινεται κυρία συμπέθερα του συνεργάτη μου. Αφού είπα εδώ, θα απόξω συμπέθερο σου λιπάτου να ξαναπαρκάρει και έρθει να κάτσω να φάνε όλοι μαζί, θα με σαν οικογένεια. Όχι να πάει να με σύψεις στα αργιά μισή μου που είναι η γωνιά. Το πιστεύω. Μυρί μου, καλύτερα κι εγώ να φύγω να σε αφήσω να δουλέψεις. Και πολλά καλά είναι να κάνεις συμπεθερά του συνεργάτη μου, διότι τώρα ο συνεργάτης μου διαλύει ο συμπεθερός σου να έρθει να κάτσουν όλοι τα μία μαζί να φάμε, διότι πεινά πολλά. Εν τω μεταξύ, αν θέλεις να μείνει και εσύ μαζί μας να φάμε, έτσι πειράζει μας. Είσαι πολλά ευπρόσδεκτη. Ναι, όχι, ευχαριστώ κύριε Κούλη, θα γυρίσω στο σπίτι μου. Μυρί μου, εμείς θα τα πούμε μετά. Γιατί ρε, φίλα τι, δώ στις σκές. Ρε Κούλη! Άντε ρε, Μάλιστα. Ναι, είπα του κύριου Γιάννη να μου φέρει κοριτσάκι και να κάνουμε παρέα. Ξέρεις. Πώς τη λένε? Ευφροσύνη Παναγιώτα. Ευφροσύνη από τη μάμα μου και Παναγιώτα από το μπάκι σου. Βέβαια, αν ήταν αγοράκι, θα το ονόμαζα Χρυσόστομο Μάριο. Ξέρεις. Ελπίζω, αγάπη μου, η μάμα μου να μην νομίσει ότι είναι επειδή θέλω να την καλοπιάσω και γι' αυτόν την εύκολα Ευφροσύνη Παναγιώτα. Αγαπούλα μου, είναι καθόλου καλή ιδέα.
είναι τη καλή φρεζίνη Παναγιώτα. Όχι ρε μωρό μου, γιατί δεν τον πεννώ. Έπρεπε να ρωτήσουμε πρώτα ρε αγάπη μου. Όχι ρε αγάπη μου, γιατί να ρωτήσουμε. Αυτό ο παπάκης μου είναι ατρόμητος. Είναι ο πιο θαραλέος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ στη ζωή μου ο παπάκης μου. Είναι όπως τον Ηρακλήν της μυθολογίας. Μάμα μου αγάπη μου, δεν έχει πρόβλημα. Άρα, γιατί ανησυχείς. Ανησυχώ αγάπη μου, γιατί δεν τους ερωτήσαμε. Θα έχει πρόβλημα. Έλα σου το εγώ. Θράση μου, πνάσε ρε κουμπάρι και σου, έναν και βάλε πισινή. Σοβαρό μιλάς τώρα, γίνεται να με βάλω πισινή. Γίνεται καλό, γίνεται. Βάρ' την όρτσερη και κατέβαλε κούντα. Είναι καλά που σου λάλλει ρε Χρυσόστομε. Μερσί. Έλα σου πω ρε Χρυσόστομε, να μου συμβαίνει μαζί με τη συμπεθέρα σου και τον Μύρη. Έχουν τα. Του το ξέρω τώρα, αλλά πάει για σοβαρό σκοπό. Πού είναι να ξέρω, ρε. Διότι μόλις ήρθα ρε κουμπάρε, μ' έχουν τα μάτσια μου τσου. Μα σε μετρά, αποκλείδε να με τσιπράω να σε μετρά, ρε. Τα είχα κανένα δω που και μόνο το φρέσκεις. Νο μου το φρέσκεις, εγκλήγισμα. Να ία μου ρε, το με πόσο λαϊκός και μπαναλίσε. Για εμένα ήταν κάλπα κλαβάς, ήταν να φάνε και εμείς. Μάθε ρε Χρυσόστομε ρε κουμπάρε, διότι να με ρωτάει η κούλα μα η λαύρε κουμπάρε. Τι την κόφτρε την κούλα μου είσαι με τραγιόμι ρε. Διότι η κούλα μα η λαύρε κουμπάρε είναι φίλη μαζί με την Μπόμπι, η οποία είναι πρώη γυναίκα του Μυρί. Έτσι πάει συνέχεια και αμέσως στο κομμωτήριο και ξέρεις ότι δεν είσαι. Κουλουρέ ναι, πρόσεξε καλά. Μην πάρεις να φέρεις κουβέντα εσύ στην Μπόμπι, γιατί κατήσεις από το Μυρί, λαλό σου το. Εγώ ρε, εγώ παίρνω και φέρνω κουβέντες εγώ. Καλά, εν ξέρε την κάθρο πως είμαι. Εγώ παιδιά μου με τα δικά να μοντούν το φρέσκι, τα γλυκίν μανένι. Έχει κρέμα μέσα, διότι αρέσκω μου πολλά τα κρέματα εμένα ρε. Όχι αγάπη μου, χρειάζεται γιατί αν θέλει η μαμά μου να μάθει κάτι θα της το πούμε εμείς μετά. Κύριε Αγγελή μου, καταρχάς πείτε μου, τι είδος φιδίου είναι το κοριτσάκι μας? Είναι είδος milk snake. Ή αλλιώς φίδι γάλακτος, εκείνη την ονομασία. Αγάπη μου, όχι milk shake, milk snake. Και πείτε μου, τσίπι το στρώει? Όχι φυσικά. Και πείτε μου, μπάνιο, κάθε πόσο πρέπει να την κάνουμε? Μπάνιο κάνει μόνη της όταν χρειαστεί τον πόλτης και κάνει μόνη της. Μόνη της. Τέλεια, τέλεια. Κύριε Ιάννη, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση να γίνει επικίνδυνο? Ρωτώ γιατί είναι και τα πεθερικά μου μες στο σπίτι, ξέρεις, μπορεί να τρομάξω. Τα συγκεκριμένα φύφια έχουν δηλητήριο, είναι αποτελούν κίνδυνο μες των άνθρωπων. Τώρα εκτός και σας φύγω τη γυάλα και τον τάξη. Πα! Οκ, κατάλαβα. Μάλιστα. Καλησπέρα. Γεια σου, μάμπα μου. Γεια σου, μητέρα. Ο κύριος. Ο εκπαιδευτής. Ο κύριος Γιάννης Αγγελή. Πέμω ότι θέλεις ιδιαίτερα πάλι. Κάτσε, κορίτσια, βάσε. Τόσες χιλιάδες που δούμε πας στα κολέγια. Όχι, μάμπα μου, ο κύριος. Σταβούλα. Τι κάνει κάτι το άνθρωπο να το γεράσεις. Αντροπή. Συγγνώμη, είναι η κυρία που με βοηθεί που το φίδι. Ναι. Μάλλον το αντίθετο μπορεί να γίνει. Ναι. Τι είναι αυτό? Δώρο. Ποιο είναι? Δικό μου. Α, και ποιος σου έδωσε δώρο μπουλουκάκι? Έτσι εδώ καμώ το στήλα μου. Ποιος? Ο Γρουσδάκης? Όχι ο Γρουσδάκης. Ο Διογέννης. Ο Διογέννης ποιος είναι? Ένας επιχειρηματίας που την Μπέια. Α, επιχειρηματίας. Ναι. Νοικιάζει καρέκλες και ομπρέλες στην κόρπα των κοραλίων. Και γιατί σου στέλνει δώρο μπουλουκάκια? Γνώρισα τον πέρσι που πήγα διακοπές. Και επειδή το γνώρισε, σου στέλνει δώρα? Που ήμουν στην Πάφο. Επίαμε με το Γρουστάκι στον κόρπα των κοραλίων. Ο Διογέννης είναι κουμπάρος του και σειράτος. Και γνώρισε μου το. Ναι, και. Ήταν και. Θέλει με και εκείνους. Αλλά εγώ εξεκαθάρισα τους το. Είμαι λογιασμένη. Θεία. Είναι θεία κόρη. Έτσι έκανα εγώ τίποτε. Αφού λυσού πάνω μου. Μη μου πεις ότι σου ζήτησε και ο Διογέννης να παντρευτείτε. Όχι, αλλά είπε μου να συζήσουμε. Πού? Στη βίλα του στην Πέγια. Και εσύ τι του είπες? Κόρη βαθιά, να μου λαλούμε τόση ώρα. Εγώ είμαι λογιασμένη. Έντσι μπορώ να θετήσω την υπόσχεση γάμου που έδωκα.
σου πολλά σε πεθύμισα, αγαπούλα μου. Κι εγώ, αγάπη μου. Μα. Θέλω να ξέρεις ότι ένα μισή μήνα μακριά σου δεν γύρισα να δω άλλη γυναίκα. Εσύ. Εγώ γιατί να δω άλλη γυναίκα. Όχι ρε μωρό, μάλλον άντρα να εννοώ. Όχι αγάπη μου, αφού έχω τον καλύτερο άντρα του κόσμου. Παρόλο που... Παρόλο που... Όσον έλειπες αγάπη μου, ήταν ένας καινούριος καθηγητής στο κολέγιο μας για να κάνει αντικατάσταση της κυρίας που μας έκαμνε χημεία. Επειδή η κυρία επήρνε γυμνήσει. Ναι. Και είπε μου τούτος να πάω η ώρα 10 το βράδυ στο σπίτι του για να μου κάνει έξτρα μαθήματα χημείας επειδή η μύχη μου έχω εγώ ελλείψεις στη χημεία. Ναι. Και εγώ εισάστηκα γιατί είπε μου να πάω σας με ξέρεις. Τέλος πάντων και είδε μου η μάμμα μου και λέει μου η μάμμα μου «Πού πάει σαβούλα» και είπατε στην κουβέντα. Παρακάτω. Η μάμμα μου έπιασε τον τηλέφωνο αγάπη μου και είπε του κάτι πάρα πολλά παράξενο. Άστε! Είπε σου να πάει σπόψε η ώρα 10 σπίτι του. Ναι, μάμμα μου. Πιάσε τον τηλέφωνο. Τι να του πω? Πιάσε τον τηλέφωνο και να του πω εγώ. Γεια σας! Η Σάβια είμαι, κύριε. Όχι, εν είμαι κάτω από την πολυκατοικία σας. Όχι, κύριε. Κύριε, θέλει σας η μάμμα μου να σας πει κάτι. Ναι. Γεια σας! Η Φρόσο η Τσάπα είναι, η μαμά της Σάβιας. Ενώ σου πω, ήταν που λένε το βιτριόλι στη χημεία. Θηκόν οξύ, μάλιστα. Θα σου μιλήσω στη γλώσσα σου, Χρυσέ μου, καλό, για να καταλάβεις. Τσίνον που έχεις μες στο νου σου να κάνεις. Μην τολμήσεις να το κάνεις, γιατί θα σε βουτήσω μες στο θηκόν οξύ. Γίνει και έτσι πράγμα. Ναι ρε μωρό μου, την επόμενη μέρα ο κύριος έφυγε για πάντα από το κολέγιο μας. Δεν ξέρουμε που είναι. Κρίμα. Καλησπέρα μαμά μου. Αγαπούλα μου. Ας σου βάλω τίποτε να φάεις, Κριστή μου. Έχω πολλά ωραία χορτώσου. Ευχαριστώ, δεν θέλω τίποτε, θεία μου. Αν μετανιώσεις, φωνάξε. Αγάπη μου, συμβαίνει κάτι? Μάλλον... αλλάζω δουλειά. Τι εννοείς αλλάζεις δουλειά? Βασικά, αυτήν την εβδομάδα πήρε με τηλέφωνο ένας πρώην συμφοιτητής μου και είπε μου ότι υπάρχει μια καινή θέση σαν νομικός σύμβουλος σε μια μεγάλο εταιρεία. Εγώ, χωρίς δεύτερη σκέψη, έστειλα το βιογραφικό μου και καλέσαμε για interview. Σήμερα, πήραμε τηλέφωνο και είπαμε ότι επιλέχθηκα μέσα στους τρεις. Και είπα μου να ξαναπεράσω από ένα δεύτερο interview. Ωραία. Ποια είναι η εταιρεία? Χαίρεσαι, μαμού. Φυσικά και χαίρομαι, Κριστή μου. Αν αποφασίσεις να ακολουθήσεις το επάγγελμα σου, εγώ θα σε στηρίξω. Δεν καταλαβαίνω την αντίδρασή σου. Αγαπούλα μου γλυκιά, εγώ το μόνο που θέλω για σένα είναι να είσαι ευτυχισμένη. Η ευτυχία δεν κρύβεται στα όμορφα και ακριβά ρούχα, στα πολυτελή αυτοκίνητα, στις δουλειές με εξουσία, ούτε στον τραπεζικό σου λογαριασμό. Τα είχα όλα αυτά. Όλα. Αλλά ένα βράδυ πριν κάποιους μήνες, καθόμουν μόνη μου σε έναν καναπέ, χωρίς εσένα, χωρίς τον Αντώνη, χωρίς τον πατέρα σου, με μια ζωή διαλυμένη. Ένιωθα μόνη και φοβισμένη. Και πίστεψέ με, ούτε το αυτοκίνητο μου, ούτε η φοβερή μου δουλειά, ούτε το ακριβό παντελόνι που φορούσα με έκανε να νιώθω ευτυχισμένη. Αγάπη μου, κάμε όποιαν επιλογή θέλεις εσύ στη ζωή σου. Φτάνει να νιώθεις χαρά που θα την ακολουθήσεις. Αν δεν φτερουγήσει το μέσα σου για αυτόν το κάτι, τότε άστο. Μην το κάνεις. Μαμά μου. Ό,τι. Μα ό,τι και να ακολουθήσεις στη ζωή σου, εγώ θα είμαι πάντα περήφανη για σένα. Και να ξέρεις ότι εσύ και ο αδελφός σου είσαστε ό,τι πιο σπουδαίο έκανα στη ζωή μου. Φροζή, Παναγιώτη!
σε αγαπούλα μου. Σου το λαλούν εγώ, να τραβήξουμε χειρότερα από τον σύλλο. Ελπίζω να μην πάει στον δρόμο να αγάπη μου και να την τσιλίζουν τα αυτοκίνητα. Άμι μου, η Φρουζίνη παράγει όταν ξέρει τη γειτονιά μας. Πάλι καλά να βαλείς που τα πεθερικά μου κοιμηθήκα. Παρέτα, Χρυσόστομε, νιστάζω. Έλα, πιάσ' με πρώτα. Συγγνώμη. Έλα, πιάσ' με. Συγγνώμη. Πιάσ' με πάνω σου τώρα, λαλό σου. Εντάξει. Έλα. Βάλ' το. Όχι, ξεβουλεύτηκε. Χρυσή μου. Ο Γιώργος. Να μ' αρέσει με τερά, σκόλαες. Ναι, Χρυσόστομε, με σχόλασα. Γιατί βλέπει και τσόλας. Είναι καλά που σου βάλει. Επίρτωσε! Και έχω τσενγκιάν με άλλη και γλίτωσ' μου το γιούδι μου και τάσο σου.